Ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την ιστορία των νεοκλασικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα τιμά τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Η παραγωγή του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών θα προβληθεί στις 17 και 18 Μαΐου, στις ώρες λειτουργίας του μουσείου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Μετά την πυρκαγιά του 1890, η ελληνική κοινότητα έχασε τα σημαντικότερα κοινοτικά της κτίρια, μεταξύ των οποίων και τη Μητρόπολη της εποχής εκείνης, που ήταν στην ίδια θέση με την σημερινή Μητρόπολη, αλλά ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Και έτσι δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη να αντικατασταθούν τα κτίρια αυτά. Έφτασε από την Αθήνα ο ευεργέτης Ανδρέας Ιγκρός με τον Ερνέστο Τσίλερ, τον διάσημο αρχιτέκτονα της νεοκλασικής Αθήνας, ο οποίος και ανέλαβε μετά από παραγγελία του Σικρού να σχεδιάσει τα καινούργια κτίρια. Από το σύνολο, αυτά που επιβιώνουν σήμερα είναι ο Μητροπολιτικός Ναός, ο οποίος ξανασχεδιάστηκε από τον Ξενοφόντα Παιωνίδη, το κτίριο του προξενείου, του ελληνικού προξενείου τότε, που σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, και το σημερινό 13ο Γυμνάσιο, το σχολείο που υπάρχει πάνω στην Εγνατία Οδό. Η ταινία παρουσιάζει τα νεοκλασικά κτίρια της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το κτίριο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, που βρίσκεται δίπλα στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το κτίριο σχεδίασε ο αρχιτέκτονας της νεοκλασικής Αθήνας, Ερνέστος Τσίλερ, μετά την πυρκαγιά του 1890. Το κτίριο αυτό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, σχεδιάστηκε στη δεκαετία του 1990, δηλαδή μέχρι το 1893 είχε κιόλας χτιστεί. Είχε σχεδιαστεί από τον Τσίλερ, όπως είπα, και έγινε με χρήματα του ευεργέτη του Ανδρέα Σιγκρού, ο οποίος ήρθε μαζί με τον αρχιτέκτονα εδώ, βρήκαν τον χώρο τον παραχώρησε η κοινότητα και βάλανε μπροστά και το χτίσανε. Και έτσι έχουμε στη Θεσσαλονίκη ένα κτίριο στόλισμα, το οποίο συμπίπτει να είναι, χρησιμοποιήθηκε καταρχήν, χρησιμεύσε ως έδρα του ελληνικού προξενείου στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και μετά έγινε το μουσείο. Για το θέμα θα μιλήσουν η καθηγήτρια Πολεοδομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αλέκα Καραδήμου Γερόλυμπου και ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Γιάννης Χασιώτης.